Και τον κύριο Δεσποτόπουλο. Τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο είναι κοντά μας για να συζητήσουμε τα εθνικά μας θέματα. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να προκαλεί. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα και σε εσάς. Να τον δούμε πάλι. Κύριε Δεσποτόπουλε, το πρωί βγήκε ο Χρήστος Μαζανίτσης, ο στρατιωτικός μας συντάκτης, και είπε ότι η Τουρκία ουσιαστικά πάει να. Για δεύτερη παρτίδα S-400. Έτσι ακούγεται. Την ίδια στιγμή άνοιξαν και τα βαρόσια, δηλαδή στις τουρκοκυπριακές εφημερίδες, κοίταζα σήμερα το πρωί στο διαδίκτυο, έχουν φωτογραφίες από 50 μέτρα μιας παραλίας που ανοίγει. Οι Τούρκοι παραμένουν σταθεροί στην επιθετική τους πολιτική. Και ο Μπαρτσελή δηλώνει ότι η Κύπρος είναι και θα παραμείνει τουρκική. Ακούσαμε ναι, και βέβαια, αυτό. Μάλιστα. Το τελευταίο διάστημα έχουν φύγει από την τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου και μιλάνε για τουρκική δημοκρατία ακριβώς. Κύπρου. Είναι μία ρότα που ακολουθεί η Τουρκία. Δυστυχώς είναι γνωστή. Εγώ φοβάμαι ότι το επόμενο διάστημα, ειδικά μετά το καλοκαίρι, θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πιέσεων εκ μέρους της Τουρκίας για το Κυπριακό. Πιθανά να ανακοινώσει κάποιες αναγνωρίσεις από φύλλα προσκύμενα. Αζερμπαϊτζάν και τα λοιπά. Άρα ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του. Θα υπάρχουν αρκετές χώρες. Το ερώτημα είναι, όταν λέγαμε ήσυχο καλοκαίρι, εννοούσαμε δούμε, στο Αιγαίο, αλλά όχι στην Κύπρο. Τι εννοούσαμε όταν λέγαμε ήσυχο καλοκαίρι. Γιατί ήσυχο καλοκαίρι, εμπροκειμένο, με αυτά που κάνει στα Βαρόσια, δεν το λες. Οι Τούρκοι κάνουν και κάτι άλλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Επειδή η Κύπρος έχει καταστεί πολύ πιο χρήσιμη για αυτούς λόγω των θαλάσσιων ζωνών της Μεσογείου και λόγω του ότι θέλουν να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο πάλι στη Μέση Ανατολή, προσπαθούν να διαχωρίσουν την Ελλάδα από την Κύπρο. Προσπαθούν δηλαδή να σπάσουν το ενιαίο μέτωπό μας. Προσπαθούν από τη μία να κερδίσουν μια ηρεμία και μια ανηνεμία, ας το πούμε έτσι, με την Ελλάδα, αλλά την ίδια στιγμή να προκαλούν την Κύπρο. Προφανώς αυτό δεν μπορούν να το πετύχουν. Είναι παρήγορο το ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση, η ισχυρή και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και από την UNESCO βλέπουμε τώρα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην τζαμί, αλλά φοβάμαι ότι όλα αυτά ο Ερντογάν τα γράφει στα παλιά του υποδήματα. Άρα ο τρόπος για να τον πιέσει τον Ερντογάν τώρα ποιος είναι. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε οπωσδήποτε να πιέζουμε την Ευρώπη. Η Τουρκία από εκεί περιμένει μία αναβάθμιση τελωνιακής ένωσης. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι μια τέτοια αναβάθμιση δεν πρόκειται να γίνει όσο η Τουρκία συνεχίζει να κάνει αυτά που κάνει. Την υπολογίζει τελικά την Ευρώπη ο Ερντογάν. Προσέξτε, δυστυχώς Ευρώπη έναντι της Τουρκίας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία ενιαία φωνή. Διότι έχουμε την δυσκολία των ισχυρών διμερών σχέσεων της Γερμανίας με την Τουρκία, αλλά και κάποιων άλλων κρατών, η Ιταλία, η Ισπανία, Μάλτα. Αλλά όσο αφορά την τελωνιακή ένωση και κάποια θέματα που θέλει να προωθήσει η Τουρκία, επειδή η Ελλάδα και η Κύπρος έχουμε την επιλογή μας και κυρίως έχουμε το βέτο, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε η Τελωνιακή Ένωση, όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την Τελωνιακή Ένωση με την Τουρκία, καταφέραμε, διαπραγματευτήκαμε και κερδίσαμε την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που ήταν κομικό. Μπορούμε λοιπόν την αναβάθμιση αυτή να την συνδέσουμε, αλλά να μην τη συνδέσουμε για να βρεθούμε εκεί που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, μην το συνδέσουμε με πράγματα που έχει βάλει τεχνητά ο Ερντογάν για να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν ούτως ή άλλως. Δηλαδή το να μην ανοίξει τα Βαρόσια δεν αποτελεί για μένα παραχώρηση για παράδειγμα. Νομίζω ότι ο Ερντογάν δημιουργεί νέα διαπραγματευτικά χαρτιά ώστε όταν έρθει κάποια στιγμή πάλι στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό να φανεί ότι υποχωρεί. Κύριε Δεσποτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και για την υπομονή που μας περιμένατε. Αν τα πούμε και πάλι. Αλίμονο, ούτως ή άλλως σας παρακολουθώ με χαρά. Οπότε να είστε καλά, ευχαριστούμε. Από την τηλεόραση είναι χαρά μου πάντα. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σποτόπουλε και το ξέρουμε.